Το γεγονός ότι είναι ο πρώτος παίκτης σε συνεισφορά σε γκολ στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα είναι μια καλή αφορμή, μια καλή ευκαιρία για ένα appreciation video για τον Mo Salah. Πρέπει να ξεκινήσω με το αυτονόητο. Πίσω στο καλοκαίρι του 2017, όταν η Λίβερπουλ αποφάσιζε να κάνει τον Mo Salah την ακριβότερη της μεταγραφή, αμφέβαλα αν αυτός που μελετούσα τον καιρό που έπαιζε στην Ρώμα μπορούσε να είναι ένας παίκτης που θα κάνει την διαφορά στη Λίβερπουλ. Δεν απορούσα επειδή αμφέβαλα για την ποιότητά του. Η βασική μου αμφιβολία ήταν σχετική με τα τελειώματά του. Ο Salah της Ρώμα ήταν ένας παίκτης που τους περνούσε όλους ως σταματημένος, αλλά στην τελική προσπάθεια είχε αδυναμία και όταν εκτελούσε και όταν αποφάσιζε να μεταβιβάσει. Όλα αυτά όμως τα έβλεπαν τα δικά μου γυμνά μάτια. Τα μάτια του Jurgen Klopp έβλεπαν πολύ περισσότερα πράγματα στον Mo Salah. Πώς τα καταφέρνει φέτος ο Salah να τα σπάει και σε δημιουργία και σε εκτέλεση? Καταρχάς, παίζει περισσότερο στην δεξιά πλευρά, στο δεξί φτερό, συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Εδώ κάνουμε μια σύγκριση του φετινού χρόνου συμμετοχής με τον περσινό. Πέρσι ο Salah έπαιζε περισσότερο στην κορυφή συγκριτικά με όσο έχει παίξει στη φετινή σεζόν και αυτό φαίνεται ότι ευνοεί πολύ την Liverpool στο παιχνίδι της. Όταν κάνεις τις συγκρίσεις με τον περσινό εαυτό του, διαπιστώνεις ότι ο φετινός Salah είναι βελτιωμένος στις επιθετικές παραμέτρους του παιχνιδιού. Και αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει μόνο με τις επιθετικές παραμέτρους. Το δίνουμε την μπάλα στο Salah είναι βασικός τρόπος ανάπτυξης του παιχνιδιού της Liverpool. Όπως φαίνεται από το γεγονός ότι είναι ο παίκτης που έχει πάρει τις περισσότερες πάσες από όσους αγωνίζονται στην θέση του και γι' αυτό τις έχει, επειδή τις αξιοποιεί, έχει πετύχει όλες αυτές τις αδιανόητες επιδόσεις. Στα φετινά μάτς της Liverpool τον βλέπεις να κάνει τα πάντα, ειδικά με το μαγικό αριστερό πόδι. Τον βλέπεις να γίνεται ο βασικός αποδέκτης σε αρκετά συστήματα ανάπτυξης των επιθέσεων. Να τον ψάχνουν δηλαδή άλλοτε ο Φαν Ντάικ, άλλοτε ο Χέντερσον, άλλοτε ο Ρόμπερτσον. Στην πλειονότητά τους οι ποδοσφαιριστές της Liverpool να του δημιουργούν χώρο για να επιτεθεί αυτός, χάρη στην ικανότητά του να διαβάζει πολύ καλά τους καινούς χώρους, να διαβάζει τις κινήσεις των συμπαικτών του και να παίζει την μπάλα μαζί τους, να βλέπει χώρους εκεί που ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής δεν βλέπει και φυσικά χάρη στις ικανότητές του να καταφέρνει να τους αξιοποιεί άλλοτε για τον εαυτό του και άλλοτε για τους συμπαίκτες του. Ο Salah, εκτός από μεγάλα γκολ που γίνονται highlights, δημιουργεί ή πετυχαίνει και πολύ ποδοσφαιρικά γκολ, δηλαδή γκολ στα οποία θαυμάζεις την αντίληψή του, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις, τα πάντα. Το πάρτι που κάνει στην φετινή Premier League φαίνεται από το γεγονός ότι κυριαρχεί σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Είναι πρώτος στην επίδοση του αθροίσματος, των γκολ και των ασίστ, στην συνεισφορά. Και αυτό το καταφέρνει επειδή φέρνει τον εαυτό του σε πάρα πολύ καλή θέση, είτε για να δεχθεί την πάσα κλειδί, είτε για να δεχθεί την ασίστ και να εκτελέσει εκείνος. Φυσικά, βρίσκεται διαρκώς κολλημένη η φάτσα του στην καλύτερη εντεκάδα της Premier League από εβδομάδα σε εβδομάδα και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Y Scout, είναι βασικούρα. Ο Salah αποδίδει πάνω από το προσδοκόμενο, όπως φαίνεται από την διαφορά ανάμεσα στα γκολ και τις assist με τα προσδοκόμενα γκολ και τις προσδοκόμενες assist. Είναι τέτοιας ποιότητας ποδοσφαιριστής και γι' αυτό καταφέρνει να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει στη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών. Στη θέση του δεν θα το σκεφτόμουν να κουνήσω από το Anfield και να βγάλω τη φανέλα της Liverpool, τουλάχιστον όσο θα βρίσκεται εκεί ο Jurgen Klopp που ξέρει τον τρόπο να τον μεταχειρίζεται, να τον υποστηρίζει, να τον παρακινεί, να τον προκαλεί, να τον ηρεμεί, να
παρουσιάζει αυτόν τον ποδοσφαιριστή που παρακολουθούμε στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη συνέπεια και συνέχεια και ο οποίος δεν έχει ανάγκη από καμιά χρυσή μπάλα για να μας αποδείξει ότι έχει φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Σαλάχ περνάει πολύ ωραία στην Λίβερπουλ, αισθάνεται βασιλιάς και γι' αυτό αποδίδει σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο και φέρνει τον εαυτό του στη θέση να τον καταλαβαίνουμε ως έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που έχουμε δει στην διάρκεια των τελευταίων ετών. Στα δικά μου μάτια, στη δεδομένη στιγμή, είναι ο κορυφαίος όλων.